Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μάριο Παπάζογλου, τον αθλητή της ομάδας που είναι κοντά μας. Μάριε, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια για την νίκη του Σαββάτου. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευχαριστώ Μάρι. Ευχαριστώ που με έχετε στην παρέα σας. Τώρα, και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Δεν έμεινε πολύ. Λίγο ακόμη έμεινε για να μπορέσετε να κάνετε πραγματικότητα τον στόχο που είχατε θέσει από την αρχή, να δικαιώσετε τους κόπους και τον ιδρώτα σας. Να, πριν φτάσουμε και στην Τετάρτη, Μάριε, τι έγινε το Σάββατο στην Ερυθρέα? Προερχόσασταν από μία, επέτρεψέ μου να πω, κακή εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη. Δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Ακολούθησε ήττα από τον Πανερυθραϊκό και ουσιαστικά είστε με την πλάτη στον τοίχο το Σάββατο στην Αθήνα. Τα καταφέρατε όμως, κόντρα στα προγνωστικά κάποιων. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, όπως θεωρώ ότι όλοι περιμένανε. Ίσως κάποιοι να μην το περιμένανε, αλλά εμείς πιστεύαμε ότι μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Πανερυθραϊκός πάλεψε το παιχνίδι, ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εκεί. Ακόμα και αν σε κάποια σημεία κάποιοι πίστευαν ότι το παιχνίδι τελείωσε, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το παιχνίδι τελειώνει στα 3 σετ. Ελπίζω η εξέλιξη αυτή να μας γίνει μάθημα και να μην επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον. Αγχωθήκατε όταν από το 0-2 και το 5-11, 10-16 δεχτήκατε την ισοφάριση 2-2. Υπήρξε φόβος και ανησυχία ότι θα στραβώσει το πράγμα. Μας ακούει ο Μάριος. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Να επαναλάβω την ερώτηση. Μάρι, ελπίζω να μας ακούς τώρα, θα επαναλάβω την ερώτηση. Ο Εθνικός προηγήθηκε με 2-0 σετ. Στο τρίτο ήταν μπροστά με σημαντική διαφορά, έως και 10-16. Δέχτηκε την ισοφάριση. Εκεί φοβηθήκατε, αγχωθήκατε ότι κάτι μπορεί να στραβώσει τελικά? Ήταν μια αρνητική εξέλιξη για τη συνέχεια του αγώνα. Όμως θεωρώ και εγώ και οι συμπαίκτες μου πιστεύουμε πολύ στην ομάδα. Γι' αυτό και η προσπάθεια αυτή και η πίστη συνέχεια στην ίδια την ομάδα οδήγησε στο τελικό αποτέλεσμα. Τι ήταν αυτό που έκρινε τελικά το μάτς εκεί στο tie break, Μάριε, για το 15-13 του Εθνικού? Λεπτομέρειες. Όπως φυσικό, τέτοιας φύσης αγώνες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Όπως και αυτός ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι ισορροπίες ήταν πολύ λεπτές. Θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς υπέρ της Ερυθρέας πολύ εύκολα και να έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Καταφέραμε να σπάσουμε την έδρα. Συνεχίζουμε την Τετάρτη. Ουσιαστικά το μόνο που σκεφτόμαστε πλέον είναι το παιχνίδι της Τετάρτης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας πέρα από αυτό. Εκεί ένας αγώνας μια χρονιά τώρα, έτσι? Ναι. Τι περιμένουμε? Όσο και να μας βαραίνει αυτό, ναι, είναι πραγματικότητα. Τι περιμένουμε να δούμε εκεί? Θα είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας. Οι δύο ομάδες είναι ισάξιες. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές και σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτού του είδους τους αγώνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο οι λεπτομέρειες. Και πιστεύω ότι και αυτός ο αγώνας θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι πάντα θέλετε τον κόσμο στο πλευρό σας, ωστόσο σε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι τον θέλετε πιο πολύ από ποτέ, έτσι. Και δεν είναι και σήμα λόγου τελικά, ναι, αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου. Μας έχει στήριξει γενικά ο κόσμος σε όλη την πορεία. Θα θέλαμε να γίνει και τώρα. Τι κρίνει αυτούς τους αγώνες, Μάριε, πέρα από τις λεπτομέρειες, όπως είπες, τις αγωνιστικές, είναι αυτός που το πιστεύει και το θέλει περισσότερο? Δεν νομίζω. Αυτό ίσως είναι ένα κλισέ που χρησιμοποιείται ευρέως. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω. Το θέλουμε και οι δύο πάρα πολύ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Νομίζω πιο πολύ είναι τεχνικές οι λεπτομέρειες που κρίνουν το αποτέλεσμα ενός τέτοιου αγώνα. Μάλιστα. Τετάρτη λοιπόν, 17 Μαρτίου, κλειστό γυμναστήριο Απριλίου, κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος, στις 6 ώρα το απόγευμα. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Πανερυθραϊκός, η τελευταία μάχη για φέτος που ελπίζουμε
να κερδίσει και τον πόλεμο ο Εθνικός με αυτή τη μάχη που είναι η παραμονή φυσικά στην κατηγορία, στην Pre-League, στη δεύτερη την τάξη εθνική κατηγορία της χώρας στο βόλεϊ των ανδρών. Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Μάρια. Ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για τις ευχές και σας περιμένουμε την Τετάρτη στο γήπεδο. Θα είμαστε εκεί. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα σας.